Ένα ακόμη γκολ του Ακπόμ Πακυρόφσκι. Αλήθεια. Αυτό το παιδί δηλαδή. Νομίζω έχει... ότι ο τίτλος του blog μου είναι ναι, όλα τα λεφτά. Ναι. Ναι. Μα δεν εξηγείται αλλιώς. Για όσους δεν διάβασαν τον blog μου. Δεν διαβάζει. Δεν το λες εδώ πέρα τώρα. Πώς δεν το λες. Πώς το λες. Ναι. Ο Ακπόμ έχει μαλάκο μαγνήτη. Με παπάκι τα αλφα. Δηλαδή έχουν πέσει πάνω του όλοι τυφλοί. 5 γκολ, 2 έχουν μετρήσει. Ναι. Μέχρι τώρα. Ναι, γεγονός. Για μένα ο Ακπόμ θα πρέπει να περιμένει μέχρι να κλείσει το φύλλο αγώνος για να πανηγυρίσει. Θα βάζει γκολ και θα γίνεται meeting. Κοιτάει δεξιά-αριστερά. Μέτρησε, μέτρησε, μέτρησε. Εντάξει, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει με τον Ακπόμ και θα αναλύσουμε και τις παραμέτρους. Δηλαδή, είναι ένα παιδί μίξη πολιτισμών, ρε αγόρι μου. Δηλαδή, η μαμά του από την Ιγυρία, ο μπαμπάς του Βρετανός. Από την Αμερική που ζει στη Βρετανία. Ναι. Έχει... Ναι. Είναι ένα πράγμα, λίγο ένα κράμα πολυπολιτισμικό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Ωραία το λες. Ωραία. Μεγάλωσε στο Λονδίνο που υπάρχει ένας πολιτισμός. Εκεί και αν υπάρχει. Εντάξει, και μιλάει και έτσι. Ωραία. Ήτανε μέσα στα top talent της Arsenal του Βεγγέρ, άρα έχει παραστάσεις από τεράστιο κλαμπ. Ξέχωρα τέτοιο αν μισείς την Arsenal λόγω τους υποστηρίξεις. Εντάξει, μισούμε ρε φίλε, αλλά δεν πάβει να αναγνωρίζω ότι έχει ένα φοβερό σύστημα για τις ακαδημίες και είναι ένα φοβερό brand name. Okay. Ένα φοβερό club. Brand name. Είσαι ο πρώτος ερέος που είπε τη λέξη φράση brand name. Και ο πρώτος ερέος που έχει πάει δύο φορές στον Πακού. Ναι. Μία μπορεί να είναι 10 συντοπίτες μου. Ναι. Δεύτερη φορά δεν πήγε κανένας. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Δεν πάει η καριέρα του όπως θα περίμενε. Δεν καταφέρει να καθιερωθεί στην Arsenal. Παίρνει ένα δανεισμό στη Χαλ, κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. Πάει στη Σέντριτεν, κάνει εκπληκτικό δεύτερο μισό πέρσι και ψάχνει κάτι μεταξύ Χαλ, Σέντριτεν και Άρσεναλ για να βρει το ποδοσφαιρικό του στάτος. Ναι. Παίρνει, Μάριε, με αποσυντονίζεις, φύγε όταν κάνουμε εκπομπή. Δεν μπορώ να βλέπω το ζωρό, ρε. Με την μπανάνα, μαλάκα, τότε δεν γίνεται. Φύγε, μου χάνω τη συγκέντρωσή μου. Και κάπου εδώ πήγε περίπατο, το κράτο το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου, πολύ κράτησε νομίζω. Και το ψεύτικο γέλιο του Μάριο. Ναι, ναι. Το οποίο πραγματικά δεν το έχει κάνει ούτε σας από αυτά. Για να σε βοηθήσω έλεγες ότι έψαχνε να βρει το έψαχνε επόμενο... να βρει το στάτους της καριέρας του. Ναι. Για καλή του τύχη βρίσκεται μια top ομάδα από το δεύτερο ράφι, γιατί αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Ωραία το λες, μπράβο. Ωραία. Που πληρώνει λεφτά καλά, τον αγοράζει από την Arsenal και παίρνει τη μεγάλη απόφαση στην καριέρα του. Να μετακομίσει από το πολιτισμένο Λονδίνο, το οποίο συμμετέχει στην ακόμα πιο πολιτισμένη Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Και το Βέλγιο είναι πολιτισμένο, να συμπληρώσω. Δεν είναι τόσο πολιτισμένο τόσο το Βέλγιο. Όχι, ναι, αλλά είναι μέσα. Εντάξει, πάμε καλά. Όχι, θα μπορούσε να είναι το παιδάκι τη Πρέμιερσιπ. Ναι, να σε πάω μια βόλτα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και παίρνει την μεγάλη απόφαση στην καριέρα του. Να μετακομίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν το λες πολιτισμένο. Αλλά στην πιο πολιτισμένη ομάδα που συμμετέχει σε αυτό. Που είναι ο ΠΑΟΚ που εκπέμπει πολιτισμό σε όλα τα επίπεδά του και το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Ναι. Έχει δίψα και διάκριση. Έχει δίψα και διάκριση, ρε φίλε. Ωραία. Μπαίνει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν του ξανάτυχε. Πρώτη φορά. Έχει την πίεση της επένδυσης που έχει γίνει πάνω του. Mm-hmm. Έχει την πίεση της προσαρμογής σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Έχω άδικο πουθενά. Όχι. Όχι. Έχει την πίεση ότι πρέπει να ξεπεράσει τον superstar του πρωταθλήματος για να παίξει. Ναι, γεγονός. Και στο διάστημα που συνυπάρχει με αυτό, βάζει 4 γκολ και μετράνε τα 2. Κανονικά γκολ, ανθρώπινα. Γκολ. Βάζω γκολ και τρέχω και πανηγυρίζω, γκαλιάζω, με κάνω, στέλνω καρδούλες. Τα γνωστά. Εντάξει. Κυνήκα λίγο σου στέλνουν καρδούλες. Κυνηγάμε σου στέλνουν καρδούλες. Εννοείται ότι κυνηγάω. Παρένθεση αυτή, ναι. Είδα έναν υποψήφιο για τον ΠΑΟΚ που έκανε καρδούλα και πιστάθηκαν τα μηνύματα ότι συχάματα προσέξτε. Ναι, μόνο ναι, ο αρχηγός μπορεί να στέλνει. Ο αρχηγός μπορεί να κάνει τι θέλει. Ωραία. Φεύγει ο αστέρας του ελληνικού πρωταθλήματος. Και προτιμά τα λεφτά από την αγάπη. Πάει στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Δημιουργείται ένας χώρος
στο παιδί που βρίσκεται σε αυτή την μακρινή χώρα από εκεί που γεννήθηκε να κάνει τον μπαμ. Μακριά από οικογένεια, φίλους. Φίλους. Άλλη κουλτούρα. Πιάσε το, δεν έχω φίλους. Αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Λέει ο προπονητής, με αυτόν θα είμαστε. Ο φόρ που έρχεται δεν μπαίνει, δεν αποκτιέται για να καβαλήσει τον ΑΚΠΟΜ. Φάινε. Άρα, ο ΑΚΠΟΜ, εκτός όλων των άλλων, έχει να αντικαταστήσει τον σούπερστάρ του πρωταθλήματος που συμμετέχει και υπάρχει και η απόφαση, η κομβική του προπονητή του, ότι εσύ είσαι. Τη νιώθει όμως την πίεση στο παιδί ότι αν δεν πάω καλά θα έρθει ο άλλος από πίσω ο καινούριος και θα μου τη φάει τη θέση. Μπορεί αυτό. Ναι, υποσυνείδητα πάντα, πάντα υπάρχει, αλλά σε πρώτη φάση ναι, αισθάνεται ότι πρέπει να δείξει κάτι παραπάνω. Και αισθάνεται και εμπιστοσύνη και όλα, δεν το σπράττει. Ήδη είμαστε σε μια φάση που τακτικά η ομάδα τον ψάχνει. Δεν έχει μάθει ακόμα το παιχνίδι του, ναι, ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Υπάρχει και μια επιπλέον πίεση από αυτού. Και θέλει ένα γκολ. Το έχουν ακυρώσει ήδη δύο καθαρά. Έχει βάλει ήδη δύο. Το πέντε είναι κομβικό. Έχω πέντε γκολ. Ναι. Καταλάβες. Τώρα έχει δύο γκολ. Και έρχεται ο Δημόπουλος, ο οποίος ακυρώνει λόγω της αμφιβολίας, η οποία πάντα είναι κατά του ΠΑΟΚ, και αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνία των κρατικοδίαιτων, παύλα ναρκοδίαιτων μέσων ενημέρωσης. Ναι. Εντάξει. Του ακυρώνει το πέμπτο γκολ και πρέπει το παιδί αυτό που δεν τον λες και κοέλιο σε επίπεδο προσωπικότητας. Δεν είναι, ρε αγόρι μου. Σε σχέση με άλλους είναι. Σε σχέση με άλλους, ναι, αλλά είναι λίγο στον κόσμο του. Με την καλή έννοια. Ναι, με την καλή, με την καλή. Με την καλή έννοια. Δεν θα βαρέσει το χέρι στο τραπέζι. Ναι, εντάξει, είναι και σε νεαρή ηλικία. Είναι και μικρός, ναι, γιατί χτίζει και προσωπικότητα ακόμα. Φυσικά. Ποδοσφαιρική. Εντάξει, δεν ήταν για μεγάλη διάρκεια σημαντικό σε ένα γκρουπ ποτέ στην καριέρα του. Τώρα ψάχνει αυτό το ρόλο. Ακριβώς. Και έρχεται ο Δημόπουλος, ο τρίτος που του ακυρώνει γκολ. Για μένα έχει πέντε γκολ. Και για μας. Και για μένα. Για μένα έχει πέντε γκολ ο ΑΚΠΟΜ. Έκανα και την ερώτηση χθες στη συνέντευξη τύπου. Την έχεις. Ακούστηκε. Δεν ακούγεται καθαρά η ερώτηση. Δεν ακούγεται η ερώτηση που κάνω στον Λουτσέσκου. Για εσάς έχει πέντε γκολ. Ακούγεται. Ακούγεται. Πώς την έθεσα, δεν θυμάμαι καν. Στο αγγλικό νομίζω το είπες. Στο αγγλικό θες άμεση. Μετά. Είπες εσύ ότι και καλά για την οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει πέντε γκολ. Και σε κοιτάει ο Λουτσέσκου και λέει. Τι εννοείς, ξέρω εγώ, κάπως δεν το κατάλαβε στην αρχή. Και μετά του λέω. Και έδωσε ότι... γιατί πιστεύει όλοι. Και κάτι πιστεύει για τον Ορονιάδη. Ο καθένας, ναι, ο καθένας, λέω, ο καθένας ό,τι θέλει λέει σε αυτή τη χώρα, άλλο του λέω. Ναι. Α, πες τον Ορονιάδη, πάω ναι, καυσί. Ναι, ναι, ναι. Statistics. Ναι, να βάλει πέντε. Εντάξει. Σκάλωσε λίγο εκεί. Ένας ακόμα που βγάζει την assist στο Ζαμπά. Εκπληκτική assist. Δύο φορές ο Ζαμπά δεν τον πασάρει σωστά που είναι μόνο στο χώρο. Ναι. Δεν κρατάει κακή όμως, είναι καλό παιδί. Όχι, είναι καλό παιδί. Και μία Καντουρί νομίζω. Παίζει για την ομάδα. Και μία Καντουρί. Ο Καντουρί εκεί, παιδιά, για να το δικαιολογήσουμε λίγο, νομίζω ότι πήγε να πεθάνει. Ναι. Ναι. Δηλαδή ήτανε, είχε τρέξει για τέσσερις Καντουρί όλο το παιχνίδι. Ναι, ήτανε, ναι. Αλλά γενικά το κυνήγησε και ο ΑΚΠΟ μέχρι το 92, σε εκείνο το βούρκο από το 65-70. Είναι και κατέμιση. Γιατί όταν δημιουργήθηκαν χώροι που θα έκανε γκολ, δεν πήγαινε η μπάλα. Ήταν τυχερή Παναχάκη. Ναι. Άλλα δύο τα έχει νομίζω. Ναι. Και ο Καρέλης ήταν ο Ρεξάτος. Τέλος πάντων, γενικότερα η ομάδα. Επί της ουσίας, εγώ αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι η αμφιβολία των διαιτητών που οδηγείται πάντα κατά τον ΠΑΟΚ, κατά τον ΠΑΟΚ, φέρει σε κίνδυνο μια επένδυση και έναν πολύ σημαντικό παίκτη στην εξίσωση της ομάδας. Κοινώς βοδιά. Την επόμενη φορά που θα υπάρχει αμφιβολία σε φάση του ΑΚΠΟ, μετράει. Μετράει! Και τι θα άλλαζε και κάτι στο σκορ, δηλαδή. Άστο ρε παιδί μου. Ναι, αυτό ξέρεις τι είναι. Εσύ το σκέφτεσαι σαν παοξού. Εγώ με τη λογική το σκέφτομαι. Όχι σαν παοξού. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Αυτό ξέρεις τι λέει. Άσε τώρα να μην είναι offside και με σκίσουν οι κάτω. Ναι. Okay. Άμα το σκέφτεσαι αυτό. Αυτό σκέφτονται όλοι, ρε. Κάτι σπίτι σου, τι να σου πω. Δηλαδή, κάτι σπίτι σου είχαμε. Μην παραχαράσετε την ψυχολογία του ΑΚΠΟΜ. Μην παραχαράσετε την ψυχολογία του ΑΚΠΟΜ. Έλα, εντάξει, λογικό είναι. Τρία. Καταρχάς. Είναι εδώ πόσο. Το ένα χειρότερο από το άλλο είναι μεταξύ. Εντάξει. Ναι. Το ένα πιο καθαρό από το άλλο είναι, ρε.
Κοίτα το πρώτο. Τον κάλυπτε. Στηρίας Μίτλετον. Και ο Ταρίμπο Γουέστ. Που έπαιζε μπάλα στα 63 του. Εντάξει. Το δεύτερο. Ενεργειάρα. Βλέπει ο άλλο επιθετικό φάουλ. Ποιο επιθετικό φάουλ. Τον εξαφάνισε. Ναι. Ωραία. Χωρίς. Δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Το χθεσινό είσαι. Δεν υπάρχει κόσμος, δε φίλε. Βλέπεις ότι κάνει ανάποδη κίνηση ο άλλος. Δηλαδή άστο. Αλλά είναι αυτό που είχα γράψει στις προάλλες και λέω τόσο καιρό. Ότι η επικοινωνία των κακομαθημένων, των ανθρώπων που δεν σέβονται τον ανταγωνισμό, τη συχαμένης αυτής φάρας, γιατί αυτό είναι, εντάξει, έχει δημιουργήσει θέμα στους διαιτητές, οι οποίοι την αμφιβολία μονίμως την δίνουν κατά του ΠΑΟΚ. Και αυτός που την πληρώνει σε ατομικό επίπεδο περισσότερο, γιατί η ομάδα δεν το έχει πληρώσει ακόμη, είναι το τεράστιο που λένε, το καμάρι της του Λονδίνου, Νιγηρίου, Λάγος, Νέα Υόρκη, τέλος πάντων, Τσουμπακπομ, το που λένε μου. Άφησε τον Μπίσεσβαρ, άλλαξε που λένε. Ο Μπίσεσβαρ είναι άλλου είδους που λένε. Είναι σταθερά. Είναι σταθερά. Αυτός πρέπει να στηριχτεί. Ναι. Γιατί είναι center forward που παραδείγματος χάρη περνάει τον αντίπαλο. Είναι center forward που θα σηκωθεί με πλάτη και θα κατεβάσει. Είναι center forward που θα ψάξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι center forward που μπορεί να τριπλάρει και σουτάρει. Είναι center forward γρήγορο. Αν δεν μπορείτε βόδια να προλάβετε τον γρήγορο παίκτη, έχουμε όλους αλγούς στα χαφ. Πήραμε και ένα γρήγορο. Ωραία. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Αν δεν προλαβαίνετε, τουλάχιστον να σας πληρώσετε, να μας πληρώσετε τροφία που σας εκπαιδεύουμε σε άλλες ταχύτητες. Animals. Animals. Θυμάσαι κάτι παρόμοιο με παίκτη του ΠΑΟΚ επιθετικό τα τελευταία 30 χρόνια? Δεν θυμάμαι δηλαδή, ποτέ. Δηλαδή μέσα σε ένα πεντάμινο το έχουν ακυρωθεί 3 γκολ. Όχι. Δεν πρέπει να έχει ξανά συμβεί. Το έχουν ακυρωθεί 3 καθαρά γκολ. Καθαρά γκολ και ναι. Ναι. Δεν πρέπει να ξεφύσει κανένα σύλλογο, καμία ομάδα στον πλανήτη. Ναι. Στο πρωτάθλημα της Γάμα Βιετνάμ. Εντάξει. Που μπορεί να έχουμε και 4 νεκρούς στις κερκίδες σε κάθε παιχνίδι, αλλά τα μέσα τα τέτοια, πώς τα λένε. Η Vietcong Press. Η Vietcong Press δεν αναφέρει ποτέ τίποτα. Εντάξει. Μπορεί, δεν το έχει αυτό το πράγμα. Προκαλώ οποιονδήποτε συνάδελφο να βρει έναν παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο που σε μισή σεζόν του ακυρώθηκαν 3 γκολ. Και δεν κάνω το θέμα για τη διαιτησία ασφάζουν τον ΠΑΟΚ, γιατί κάποιοι λύθοι και αυτό πιστέψανε. Το παιδί σκέφτομαι. Το παιδί. Να είμαι ο μπαμπάς του Τσουμπακπομ και να λέω τι γίνεται. Πού πήγε το παιδί μου. Πήγε το παιδί μου. Γυναίκα, τα βλέπεις. Καλά, η μάνα βουντού. Φωνάζει η γυναίκα, τι έγινε πάλι. Τι έγινε πάλι, ναι. Η μάνα κλάμα κανονικά. Το παιδί τηλέφωνο. Φαντάζει να έχει μια κάμερα πάνω στη μάνα εκείνη την ώρα. Γιατί σίγουρα βλέπουν τα μάτια του ΠΑΟΚ. Κλέβουν το παιδί μου και τέτοια, ρε παιδί. Κλέβουν το παιδί μου. Μην το γελάς, σοβαρά. 8 πινελί και ένα σεκόντ η μάνα, τσούμπα. Ναι, όχι χοντρά όμως. Βρετανικά. Έχουμε πολιτισμό. Είναι και από την Νιγηρία όμως η μάνα. Δεν το ξέρεις. Στην Νιγηρία δεν μιλάνε και πολύ στέργιο. Είναι λίγο. Ναι, είναι άλλες καταστάσεις. Ανδροκρατούμενη κοινωνία. Δηλαδή μιλάει, παπ. Μου είχε τύχει να γνωρίσω μία η οποία μου έλεγε ότι. Γιατί η μάνα μου φοβάται. Λέω τι φοβάται. Ότι μπορεί να τη διώξει ο πατέρας μου να πάει σε στιγμή. Λέω δηλαδή τι να τη διώξει. Τη πει φύγει από το σπίτι. Και θα φύγει. Εννοείται θα φύγει, λέει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μάλιστα. Σοκαρισμένος ο Στέργιος. Ή το σκέφτηκε πόσο ωραία θα ήταν αν ίσχυε και εδώ αυτό. Εντάξει. Ηρεμήστε λίγο.